Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι απόπειρες εξαπάτησης ιδιωτών και επιχειρηματιών με πρόσχημα την περιφέρεια Κρήτης. Προσπάθειες που γίνονται από απατεώνες, τηλεφωνώντας σε συνεργάτες, σε προμηθευτές, σε εταιρείες που συνεργάζεται η περιφέρεια για διάφορα έργα ή παροχή υπηρεσιών με σκοπό να τους αποσπάσουν κωδικούς προσβασιμότητας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης υποχρεούνται βάσει της νομοθεσίας να αναρτούν τα εντάλματα πληρωμών στην πλατφόρμα Διάβια, όπως επίσης αναγράφονται και τα στοιχεία των υπαλλήλων που διεκπαιρώνουν αυτό το ένταλμα. Όλα αυτά τα στοιχεία εκμεταλλεύονται οι απατεώνες. Την προσοχή των ιδιωτών και επιχειρηματιών εφιστά ο Νίκος Ιρηγονάκης, ο οποίος τονίζει ότι δεν πρέπει να ενεργοποιούν οποιαδήποτε σύνδεση που τους αποστέλλεται, ζητώντας προσωπικά δεδομένα όπως τραπεζικά στοιχεία λογαριασμούς. Προσπαθώντας, όπως προείπαμε, να αποσπάσουν τα στοιχεία προσβασιμότητας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε είναι ότι ποτέ οι συνεργάτες μας, οι υπάλληλοι της περιφέρειας, δεν θα καλέσουν από κινητό τηλέφωνο κάποιον από αυτούς που προαναφέραμε, από τους προμηθευτές, από τις εταιρείες, για να ζητήσουν στοιχεία, και αυτό γίνεται μόνο από τα υπηρεσιακά τηλέφωνα της περιφέρειας και από τα περιφερειακά email. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι επιτίδιοι έχουν γίνει αντιληπτοί, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις επιχειρηματίες έπεσαν θύματα της ηλεκτρονικής απάτης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους προμηθευτές, σε όλες τις εταιρείες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα.